και αν ολοκληρή Κύπρος βρίσκεται στα όρια της λόγω της πανδημίας και των μέτρων, τι και αν η Λεμεσός παρουσιάζει την πιο βεβαρημένη εικόνα και τα περισσότερα κρούσματα, κάποιοι όχι απλά δεν συμμορφώνονται, αλλά επιδεικνύουν προκλητική αδιαφορία, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ενδεικτικό παράδειγμα παρέα στη Λεμεσό, η οποία χόρευε και γλεντούσε χωρίς κανένα μέτρο σε ταβέρνα της Λεμεσού, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το συγκεκριμένο βίντεο, έχουν ξεκινήσει εξετάσεις για διερεύνηση του περιστατικού. Πάντως, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας σε δημόσιες τοποθετήσεις του υποστηρίζει πως όταν αντιλήφθηκε ότι εν λόγω παρέα δεν τηρούσε τα μέτρα, του ζήτησε να αποχωρήσουν, ενώ η αστυνομία αναζητεί τους πολίτες που απεικονίζονται στο βίντεο. Το πρώτο Σάββατο λειτουργίας των χώρων αναψυχής η αστυνομία προχώρησε σε συνολικά 8 καταγγελίες υποστατικών που παραβίαζαν τα μέτρα. Αφορούσαν υποστατικά στα οποία δεν τηρούνταν οι ενδεικνυόμενες αποστάσεις από τους θαμώνες, για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο ή σε εξωτερικό χώρο στον οποίο δεν υπήρχε κατάλληλος και επαρκής αερισμός, καθώς και για αριθμό πελατών πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Επίσης, η αστυνομία προχώρησε και σε 118 καταγγελίες πολιτών και στην πλειονότητά τους οι καταγγελίες αφορούσαν μη χρήση μάσκας και μη αποστολή μηνύματος για κατεξαίρεση μετακίνηση. Παραμένουμε όμως στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε ταυτοποιήσεις και καταγγελίες. Ο Στέλιος Χαραλάμπους θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Νούφρια. Πράγματι, λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από σχετικές εξετάσεις, εντοπίστηκαν ο υπεύθυνος του χώρου, ο οποίος ανακρίθηκε σε σχέση με τα όσα διαδραματίστηκαν. Προέλαβε κάποιους ισχυρισμούς, οι οποίοι αξιολογούνται από την αστυνομία. Ναι. Οι αρχές εντόπισαν και μια γυναίκα, η οποία απεικονίζεται στο βίντεο και καταγγέλθηκε εξοδίκως με 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ καταγγέλθηκε για μη σωστή χρήση μάσκας μέλος του προσωπικού της ταβέρνας. Επίσης, με εξώδικη καταγγελία. Εναντίον της ιδιοκτήτριας της ταβέρνας και του υπευθύνου του χώρου, κατά το χρόνο που διαδραματίστηκαν τα όσα καταγράφηκαν στο βίντεο, διερευνώνεται υπόθεση για παραβίαση του σχετικού απαγορευτικού διατάγματος, καθώς επίσης και άλλα δικήματα που αφορούν τη λειτουργία της ταβέρνας. Να πούμε, Νούφρια, ότι αύριο αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, ενώ ήδη οι αρχές βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, ούτως ώστε να ταυτοποιήσουν και άλλα πρόσωπα που απεικονίζονται στα σχετικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, δεν είναι και δύσκολο. Φαίνονται καθαρά τα πρόσωπά τους. Εμείς τα έχουμε καλύψει για σκοπούς διοντολογίας και προσωπικών δεδομένων. Από εκεί και πέρα, όμως, ήδη αναρτήσαν τα βίντεο στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η υπόθεση πήρε το δρόμο της. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Στην Ελλάδα.